Σας καλησπερίζω από την αθηνήθιστα λευκή, παγωμένη και χιονισμένη Αθήνα. Ελπίζω η κακοκαιρία να μην έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και να είστε όλοι μαζί μας και να μας παρακολουθείτε. Είμαι η Κατερίνα Χριστοφλίδου, είμαι περιβαλλοντική συντάκτρια στη δημόσια τηλεόραση και σήμερα θα συντονίσω το διάλογο ανάμεσα σε Έλληνες πολίτες και τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για ζητήματα περιβάλλοντος, αλιείας και θαλασσών. Θέμα μας. Η Πράσινη Συμφωνία, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις θάλασσες και το περιβάλλον μας. Να πούμε ότι οι 13 Έλληνες πολίτες προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, κάποιοι εκπροσωπούν περιβαλλοντικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάποιοι άλλοι είναι επαγγελματίες. Αυτό που τους ενώνει είναι το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και κυρίως η δράση τους. Άρα λοιπόν θα επικεντρώσουν τις ερωτήσεις τους πάνω στα ζητήματα αυτά. Αμέσως θέλω να καλωσορίσω τους συνομιλητές μας και τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μαζί μας και βεβαίως τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Αλίας και Θαλασσών, Βιργίνιους Σινκεβίτσιους, που είναι μαζί μας και είναι έτοιμος να απαντήσει. Επίτροπε, ελπίζω να είστε καλά, να μας ακούτε. Δεν ξέρω πώς είναι ο καιρός εκεί στις Βρυξέλλες. First of all, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, Αθήνα. Είμαι ευτυχής που είμαι μαζί σου, Κατερίνα, και όλους τους καλεσμένους σου. Είστε έτοιμος να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις? Είναι κοντά μας. Βεβαίως, βεβαίως. Να απαντήσω όμως την πρώτη ερώτηση. Ο καιρός είναι πολύ καλύτερος σήμερα στις Βρυξέλλες, αλλά επειδή μου λείπει ο χειμώνας, γιατί εδώ κράτησε λίγο, θα ήθελα να ήμουν εκεί. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Επίτροπε, ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ο χρόνος σας είναι 1 ώρα και 10 λεπτά. Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην άλλη πλευρά της οθόνης είναι έτοιμοι να θέσουν ερωτήσεις τους. Πριν απ' όλα όμως, θα ήθελα να σας δώσω λίγο χρόνο να κάνετε μια εισαγωγική τοποθέτηση και πριν από αυτό θα ήθελα να σας δώσω τις καλύτερες ευχές μου για την εθνική επέτειο της χώρας σας, της Λιθουανίας, που είναι σήμερα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγα λοιπόν ότι είμαι ευτυχής που είμαι κοντά σας, έστω και εικονικά, και ελπίζω σύντομα να επισκεπτώ την Ελλάδα. Τώρα, για την ημέρα ανεξαρτησίας της Λιθουανίας που μου είπατε συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να σας πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για το ιδιαίτερο αυτό έτος που γιορτάζει η Ελλάδα τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της. Και βεβαίως κάτι που οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Αυτή η συνάντησή μας είναι μια σειρά εικονικών συναντήσεων που γίνονται με πολλά κράτη-μέλη. Με όλα θα γίνουν. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είναι η σειρά της Ελλάδας σήμερα. Έχω πολλούς Έλληνες υπαλλήλους στο επιτελείο μου. Ελπίζω ότι όλοι είστε καλά, εσείς και οι οικογένειές σας, για τη δύσκολη αυτή περίοδο που όλοι περνάμε. Το Σεπτέμβριο του 2019 περιμέναμε ένα πολύ διαφορετικό έτος 2020. Δυστυχώς όμως εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως ξέρουμε. Πάντως είμαι περήφανος για την αλληλεγγύη που επιδείξαμε όλοι. Και τώρα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην κρατάμε αποστάσεις. Όπως μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε, να μιλάμε με ειλικρίνεια, να ρωτάμε, να απαντάμε και να κάνουμε υπομονή μέχρι να έρθω στην Αθήνα να σας δω και ζωντανά διαζώσεις. Η προστασία των ωκεανών, το θαλάσσιο περιβάλλον είναι βεβαίως εξαιρετικά σημαντικό για μένα θέμα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση μπορώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το γεγονός ότι ήσασταν σύντομος, αλλά και για τις ευχές που απευθύνατε προς την Ελλάδα για το
για τα 200 χρόνια από το 1821. Πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική χρονιά και για εμάς φέτος. Θα ήθελα για τα διαδικαστικά να πω ότι υπάρχουν περίπου διαθέσιμα 3 λεπτά για κάθε έναν από τους Έλληνες που περιμένουν, πολίτες που περιμένουν να σας ρωτήσουν, όμως είμαστε ανοιχτοί και σε ερωτήσεις από όλους εσάς που μας παρακολουθείτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του Γραφείου της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, στο Facebook, αλλά και στο YouTube, οπότε περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις και με χαρά θα τις θέσουμε στον Επίτροπο. Πριν απ' όλα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας θέσω μια-δυο ερωτήσεις. Επίτροπε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι βεβαίως τώρα ζούμε αυτή τη συγκυρία της πανδημίας, ωστόσο η μεγάλη παγκόσμια πρόκληση, η οποία δεν φαίνεται να περνάει και πάρα πολύ εύκολα, είναι αυτή της κλιματικής αλλαγής, η οποία δείχνει να επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά τις θάλασσες. Δεδομένου ότι τουλάχιστον το 90% των αερίων του θερμοκηπίου απορροφάται από τις θάλασσες και αλλοιώνει όλες τις οικολογικές λειτουργίες. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζονται οι ζωές και η επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων από τον κόσμο. Πιστεύετε ότι ο συνδυασμός κλιματικής αλλαγής και πλαστικής ρήπανσης, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, μας δίνει ελπίδες να πιστεύουμε ότι μπορούν οι θάλασσες να διασωθούν, γιατί αυτό είναι και το αντικείμενό σας? Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, για την πολύ σημαντική αυτή ερώτηση που θα μας προθερμάνει κατά κάποιο τρόπο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Οι ωκεανοί, οι θάλασσες καλύπτουν 71% της επιφάνειας του πλανήτη, 97% του νερού που βρίσκεται στον πλανήτη μας. Παράγει το ίμιση του οξυγόνου και βεβαίως απορροφά τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος. Και βεβαίως, ακόμα πιο σημαντικό από όλα αυτά ενδεχομένως είναι ότι μας προσφέρει θρεπτικό, υγιεινό φαγητό. Πρέπει λοιπόν να προστατέψουμε τις θάλασσες, να προστατέψουμε τους ωκεανούς, όχι μόνο για μας, αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Θα έλεγα παρόλα αυτά ότι έχουμε τρεις πολύ σαφείς κατευθύνσεις προς τις οποίες όχι μόνο μπορούμε, αλλά πρέπει να κινηθούμε για να προστατεύσουμε τους ωκεανούς. Πρώτον, με τη νέα μας στρατηγική για την βιοποικιλότητα θα κάνουμε συγκεκριμένα βήματα ούτως ώστε να ανακάμψει η βιοποικιλότητα μέχρι το 2030. 30% επιφανειών της θάλασσας αλλά και στην ξηρά θα τύχουν επίσημης προστασίας. 10 από το 30% θα είναι μάλιστα υπό υψηλή προστασία προς χάρη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ούτως ώστε να ανακάμψουν και να επανέλθουν σε καλό περιβαλλοντικό, σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Και με τη δημιουργία αυτών των αυστηρά προστατευμένων ζωνών να ανακάμψουν και οι πόροι, οι θαλάσσιοι πόροι. Δεύτερον, τα πλαστικά. Θέλουμε να αναλάβουμε πολύ συγκεκριμένες δράσεις, ούτως ώστε τα βιώσιμα προϊόντα να γίνουν ο κανόνας στην Ευρώπη και να ρυθμίσουμε θέματα που προκαλούν πολλά προβλήματα, όπως οι συσκευασίες, τα ηλεκτρονικά, οι μπαταρίες, τα υφάσματα και βεβαίως τα πλαστικά. Όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμβάλλουν για να μειώσουμε τα απόβλητα που καταλήγουν στη θάλασσα και στους ωκεανούς. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα πλαστικά που παράγονται να μην τα πετάμε στη θάλασσα. Να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος ο κύκλος ζωής τους. Εμείς έχουμε κάποια συγκεκριμένα στην Ευρώπη σχέδια, αλλά χωρίς τη διεθνή διάσταση δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Εμείς θέλουμε να ηγηθούμε της προσπάθειας αυτής και θέλουμε να πείσουμε τους εταίρους μας ανά τον κόσμο να επιτύχουν και αυτοί τους ίδιους φιλόδοξους στόχους. Όχι μόνο για την προστασία του 30% της θαλάσσιας περιοχής γύρω από την Ευρώπη, αλλά 30% στον κόσμο, παγκόσμια, η Ανταρκτική, οι άλλες πολύ σημαντικές για τον πλανήτη περιοχές, η Αρκτική που και αυτή λιώνει
στο COP15 στην Κίνα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να επιτύχουμε ως δυνατόν πιο φιλόδοξους στόχους. Η Πράσινη Συμφωνία Επίτροπε προβλέπει μια σειρά από δράσεις και η αλήθεια είναι ότι δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες στα κράτη-μέλη και χρηματοδότησης προκειμένου να προχωρήσουν σε δράσεις για την προστασία και των θαλασσών και του περιβάλλοντος και με άξονα, εν πάση περιπτώσει, τη βιωσιμότητα. Το ζήτημα είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη δεν βρίσκονται στην ίδια θέση. Κάποιοι κινούν από θέσεις λίγο πιο πίσω. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες χώρες να μείνουν πίσω, γιατί απλά κάποιες άλλες χώρες θα έχουν προχωρήσει πολλά βήματα μπροστά. Another very good question. Και άλλη μια πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται. Η Πράσινη Συμφωνία, Green Deal, είναι μια πρόκληση και δεν ξεκινούν όλες οι χώρες από την ίδια θέση. Και είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει κανείς αυτή τη τεράστια αλλαγή σε όλους τους τομείς της ζωής μας με τον ίδιο ρυθμό, με τον ίδιο τρόπο. Τη γνωρίζουμε αυτή την πρόκληση και την έχουμε πάρει στα σοβαρά από την αρχή. Η Κομισιόν το έχει τονίσει, το έχει ξεκαθαρίσει. Η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να είναι δίκαιη, δίκαιη για όλους. Δεν έχει σημασία αν ζεις σε μια περιοχή που εξαρτάται από τον άνθρακα ή σε μια παράκτια περιοχή που λόγω των βιομηχανικών μεταβολών ή της αύξησης της στάθμης της θάλασσας ή λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας χάνεις από τη δουλειά σου. Γι' αυτό έχουμε και το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης, που θα είναι διαθέσιμο για τις πιο ευάλωτες περιοχές, για να διασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνουν την κατάλληλη στήριξη. Βεβαίως, από τα 750 δις, από τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα κατανεμηθούν αυτά τα κονδύλια και θα προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται σε αυτή τη διτή μετάβαση, την ψηφιακή και την πράσινη. Η Κομισιόν θα το ελέγξει αυτό. Φαίνεται μεγάλο αυτό το ποσό, έτσι δεν είναι? Αλλά μια φορά θα πρέπει να ξοδευτεί. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι χώρες θα ξεκινήσουν στο δρόμο της μετάβασης. Και όταν λέω κάθε χώρα, όλες οι χώρες, κάθε περιοχή, κάθε πολίτης, κάθε βιομηχανία, κάθε επιχείρηση. Επίτροπε, για πάρα πολλά χρόνια το δίλημα το οποίο μεσουρανούσε είναι ότι ή θα προστατέψεις το περιβάλλον ή θα κάνεις ανάπτυξη. Η Ευρώπη έρχεται τώρα και δείχνει ένα αναπτυξιακό δρόμο μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορεί αυτό να είναι η λύση για την έξοδο τόσο από την υγειονομική όσο και από την οικονομική κρίση? Absolutely. Βεβαίως. Ειδικά για την έξοδο από αυτή την κρίση. Και δεν είναι μυστικό ότι πρόκειται για μια ασθένεια που προέρχεται από τα ζώα. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ανθεκτικότητα, να γίνουμε πιο δυνατοί. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω, θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο δυνατοί, με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Οι επενδύσεις λοιπόν στην προστασία του περιβάλλοντος τι σημαίνει? Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι επενδύουμε στο μέλλον μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, για να τους κληροδοτήσουμε έναν βιώσιμο πλανήτη. Όλοι ζούμε τις αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή. Από τις μεγάλες αστικές περιοχές, ακόμα και εκεί βλέπουμε τις αλλαγές, ακόμα και στην φύση, λιγότερα έντομα, λιγότερες μέλισσες,
στους κήπους μας, ακραία καιρικά φαινόμενα, αύξηση της θερμοκρασίας. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να διατηρήσουμε τα πράσινα τοπία μας. Κινδυνεύουμε να τα χάσουμε, εάν δεν κερδίσουμε την μάχη για τις κλιματικές αλλαγές. Γιατί, όπως σας είπα, αυτό αφορά και τους ωκεανούς, αλλά και τα δάση που απορροφούν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Χωρίς τους ωκεανούς, χωρίς τα δάση, χωρίς τα οικοσυστήματά μας, θα αυξηθούν οι θερμοκρασίες και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα, εντονότερα καιρικά φαινόμενα και ασθένειες. Έχουμε συζητήσει πολύ βέβαια για τον κορονοϊό, την προέλευση κτλ. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Και ο έμπολα έτσι ξεκίνησε, από ένα δέντρο στη Γουινέα που είχε μολυνθεί από νυχτερίδες που μετακινήθηκαν από την περιοχή που βρίσκονταν, γιατί χτιζόταν. Δεν είναι η πρώτη φορά, λοιπόν, με τον κορονοϊό. Έχει ξανασυμβεί και μπαίνουμε σε μία εποχή, μια νέα εποχή, με πανδημίες. Το ξέρω, ακούγεται σοβαρό, αλλά είναι αλήθεια. Και όταν σκεφτόμαστε την κατάσταση, αλλά και την φύση, θα πρέπει να το βλέπουμε από όλες τις σκοπιές αυτό το θέμα. Ο Επίτροπος ανέδειξε μόλις τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και πόσο σημαντικές είναι για την επιβίωσή μας και παράλληλα το πόσο πολύ ο άνθρωπος έχει με την παρεμβατικότητά του αλλοιώσει τα οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα βεβαίως να είμαστε αντιμέτωποι με νέες πανδημίες. Και στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις, γιατί, Επίτροπε, θα δείτε και εσείς από το περιεχόμενο των ερωτήσεων ότι ο ίδιος προβληματισμός υπάρχει και στους Έλληνες πολίτες σε σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την επεκτατικότητα αλλά και τη ζημιά που επιφέρουν στο περιβάλλον και, όπως μόλις εξηγήσατε, και στη δημόσια υγεία. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Πάνο Στεφάνου από τον Αρκτούρο. Ο Αρκτούρος είναι μία από τις παλαιότερες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πρέπει να πούμε ότι ο Αρκτούρος είναι η αιτία που διατηρήθηκε και διασώθηκε η καφέ Αρκούδα στην Ελλάδα, χάρη στις προσπάθειές τους. Ασχολούνται με τα δασικά οικοσυστήματα επίσης και τα μεγάλα θηλαστικά, τα χερσαία θηλαστικά. Οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Πάνο Στεφάνου, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία της βιοποικιλότητας και μάλιστα έχει χαράξει φιλόδοξους στόχους και στρατηγική με ορίζοντα το 2030. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία απειλούμενων άγρων θηλαστικών αλλά και πτηνών που κινδυνεύουν από τη λειτουργία αεολικών παρκών ακόμα και σε περιοχές σημαντικής οικολογικής αξίας όπως είναι οι περιοχές Natura. Σας ευχαριστώ. Okay. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Και δεν μιλάμε μόνο για την ξηρά, αλλά βεβαίως και τη θάλασσα. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι μία από τις λύσεις και μάλιστα με βιώσιμο τρόπο. Η Κομισιόν έδωσε οδηγίες στα κράτη-μέλη πώς να διασφαλίσουν ότι η αιωλική ενέργεια, για παράδειγμα, είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πληροφόρηση για τις βέλτιστες πρακτικές, άμβλυνση των παρενεγυριών, προστασία ευαίσθητων ειδών, πτηνά και άλλα. Οι οδηγίες αυτές έχουν μεταφραστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, βεβαίως συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών. Πιο γενικά, η στρατηγική για την βιοποικιλότητα θέλει να επιτύχει περιβαλλοντική ανάκαμψη μέχρι το 2030, όπως έλεγα προηγουμένως.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που θα προστατεύει το 30%, το 1 τρίτο δηλαδή, όλων των χερσαίων αλλά και θαλάσσιων περιοχών. 10% από το οποίο θα είναι αυστηρά προστατευόμενο. Θα υπάρχουν νομικά δεσμευτικές δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Και για να επιτύχουμε τους στόχους, χρειαζόμαστε την πλήρη συμμετοχή όχι μόνο των κρατών μελών, αλλά και της κοινωνίας. Και βεβαίως, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πολλαπλασιασμός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα πλήξει, δεν θα αποβεί σε βάρος της περιβαλλοντικής αυτής ανάκαμψης. Γι' αυτό στα εθνικά σχέδια που έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν, δεν πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω, ούτε καν δύο βήματα μπρος και ένα βήμα πίσω. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, λοιπόν, για να έχουμε πρόοδο. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Απαντήθηκε λοιπόν η πρώτη ερώτηση. Συνεχίζουμε με την κυρία Παναγιώτα Θεοδόρου, η οποία έρχεται από μια επίσης ιστορική οργάνωση με πάρα πολύ μεγάλο έργο στην προστασία της καρέτα-καρέτα στην Ελλάδα. Πραγματικά χάρη στην δράση των οργανώσεων στην Ελλάδα έχει επιτευχθεί τεράστιο έργο στην προστασία απειλούμενων ειδών. Η κυρία Παναγιώτα Θεοδόρου είναι η υπεύθυνη των προγραμμάτων προστασίας και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Καλησπέρα και από εμένα σε όλους τους συμμετέχοντες. Κύριε Επίτροπε, η ερώτηση που θέλουμε να θέσουμε είναι η εξής. Ο Αρχέλων, ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας στην Ελλάδα, έχει μέχρι στιγμής δραστηριοποιηθεί μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών, στη διερεύνηση της ποσότητας πλαστικών που εντοπίζονται είτε σε τραυματισμένες είτε σε νεκρές θαλάσσιες χελώνες. Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και στην επίλυση του προβλήματος? Ευχαριστώ. Thank you very much for your question. Εγώ σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Το πιο σημαντικό σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την επίγνωση που υπάρχει για το φαινόμενο και για το ποια ζημιά κάνει το πλαστικό. Πολλές φορές οι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Όταν το πετάει κάποιος κάπου, δεν εξαφανίζεται το πλαστικό. Κάπου εμφανίζεται και κάπου παραμένει. Τα κάποια τουλάχιστον προϊόντα μοναδικής χρήσης, όπως τα λέμε, πρέπει να απαγορευθούν. Υπάρχει, θεσπίστηκε η σχετική νομοθεσία από φέτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό και θα απαγορεύσουμε, όπως έλεγα προηγουμένως, τα πλαστικά μίας χρήσης. Αυτά που δεν μπορούν δηλαδή να επαναχρησιμοποιηθούν. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι συλλέγουμε με σωστό τρόπο τα πλαστικά απόβλητα. Έχουμε συστήματα στα κράτη-μέλη για την ανακύκλωση των πλαστικών, περισσότερα από τα οποία, το 90% για την ακρίβεια, επιστρέφεται, δεν πηγαίνει χαμένο. Και πρέπει βεβαίως και αυτό το πλαστικό να είναι κομμάτι της λεγόμενης κυκλικής οικονομίας, να επαναχρησιμοποιείται δηλαδή, με τα αποκατάλληλη βεβαίως επεξεργασία. Οι ίδιοι κανόνες αφορούν και άλλα προϊόντα, όχι μόνο τα πλαστικά, ας πούμε για αλλιευτικά εργαλεία που χάνουν οι ψαράδες στη θάλασσα, τα οποία πρέπει να συλλέγουμε. Υπάρχουν καινοτόμες επιχειρήσεις που ασχολούνται με ακριβώς αυτό το πράγμα. Δίνουν μια δεύτερη ζωή σε αλλιευτικά εργαλεία. Άρα, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να συλλέγουν σωστά το πλαστικό, να το ξεχωρίζουν σωστά από τα υπόλοιπα προϊόντα και να το ανακυκλώνουν, συγγνώμη, και γι' αυτό υπάρχουν καινοτόμες επιχειρήσεις που από τεχνικής απόψεως το έχουν ήδη επιτύχει.
για να μην χρειάζεται να κατασκευάζουμε όλο ένα και περισσότερο πλαστικό. Γιατί το πλαστικό που παράγεται είναι ακόμα εδώ. Από τότε που αρχίσαμε να παράγουμε πλαστικό, υπάρχει ακόμα. Θα προχωρήσουμε σε μια άλλη κυρία, την κυρία Ελεάνα Τουλουπάκη, εκπροσωπεί τη Μέντασετ, μια πολύ σημαντική επίσης μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία ασχολείται κυρίως και έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στην κατεύθυνση της βιώσιμης αλλίας. Κυρία Τουλουπάκη, ο λόγος είναι σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Επίτροπε, εδώ και αρκετά χρόνια περιβαλλοντικές ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί, αναγνωρίζοντας το σημαντικό πρόβλημα των πτυχίων συλλήψεων, προσπαθούν να το μελετήσουν και να το μειώσουν. Ειδικά για τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο, αυτή είναι και η νούμερο ένα απειλή που αντιμετωπίζουν. Ταυτόχρονα, από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας σε στρογγυλά τραπέζια μαλλής, το πάγιο αίτημά τους είναι η καταβολή των αποζημιώσεων από το κράτος αναφορικά με τα κατεστραμμένα εργαλεία τους. Αν και τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή για τη μείωση του προβλήματος και επίσης θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει πλάνο δράσης ώστε να κατευθύνει και να ενισχύσει τα κράτη-μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη προς την επίτευξη του στόχου και ποιο είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The bycatch... Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα της παραλίας, των παραλιευμάτων, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι προτεραιότητά μας. Αναπτύσσουμε ένα σχέδιο δράσης για τα ευαίσθητα είδη αυτή τη στιγμή, προκειμένου να βρούμε λύσεις διαχείρισης, ώστε να συνεχιστεί η αλία, εφόσον η αλία γίνεται με βιώσιμο τρόπο κτλ., ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει μεγάλη προστασία για ευαίσθητα είδη και για το θαλάσσιο περιβάλλον γενικά. Υπάρχουν δύο πράγματα εδώ. Πρώτα απ' όλα, η χρήση του ταμείου μας για τη θάλασσα και την αλία με περίοδο 21-27 θα στηρίξει τους αλίες που παλεύουν, αν θέλετε, με διάφορες αντικσότητες, όπως και με θέματα, αν θέλετε, καταστροφής των δικτυών τους και άλλα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους αλίες μας να εξοπλιστούν με πιο επιλεκτικά εργαλεία βάσει επιστημονικών πορισμάτων, ώστε να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, ενώ ταυτόχρονα δεν θα θέτουν σε κίνδυνο απειλούμενα είδη. Επίσης, εμείς έχουμε θέσει προτεραιότητα την μείωση των παραλιευμάτων, της παρεμπίπτουσας αλίας. Αυτό έχει μπει στην στρατηγική μας και συνεργαζόμαστε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε διάφορες παραθαλάσσιες περιοχές και με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συλλέγουμε επιστημονικά στοιχεία, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη να καταφέρουμε να πετύχουμε βιώσιμη αλία και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την προστασία των απειλούμενων ειδών. Το θέμα της παρεμπίπτουσας αλίας είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που έθεσε η κυρία Τουλουπάκη και όχι μόνο για τα ελληνικά νερά αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε δει δελφίνια να πιάνονται κατά λάθος, καρχαρίες και διάφορα απειλούμενα είδη. Θα μείνουμε στις θάλασσες όμως και θα πάμε στην κυρία Κατερίνα Κίλερτζή. Είναι υπεύθυνη της οργάνωσης All for Blue, η οποία αναπτύσσει δράση, επίτροπε, στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση, αυτό που μόλις και εσείς αναφέρατε ότι χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα και δράση καθαρισμού των θαλασσών. Κυρία Κίλερτζή, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε. Ως μητέρα τριών παιδιών, ανησυχώ πολύ για την εκπαίδευσή τους σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και κυρίως τις επιπτώσεις αυτής στη ζωή όλων μας. Αναρωτιέμαι γιατί η προετοιμασία αυτή των παιδιών δεν έχει εισαχθεί στη φοιτητική εκπαίδευση και ενώ καταλαβαίνω τη δυσκολία του εγχειρήματος, ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι πως είναι χρέος της δικής μας γενιάς να εφοδιάσουμε τις επόμενες με δεξιότητες όπως το να καλλιεργούν τη γη και να κατασκευάζουν αντιπλημμυρικά έργα. Συμφωνείτε, Επίτροπε, για την αναγκαιότητα αυτή και γνωρίζετε αν υπάρχει ανάλογος σχεδιασμός από την Ευρώπη? Ευχαριστώ.
Thank you very much for your... Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Σας θαυμάζω. Εγώ έχω μόνο δύο παιδιά. Πρέπει να σας προλάβω. Μπορώ και να σας προλάβω, αλλά ανησυχώ κι εγώ, όπως και εσείς, για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει κλιματική αλλαγή στη ζωή των παιδιών μας. Σε ενωσιακό επίπεδο λαμβάνουμε μέτρα για να στηρίξουμε την ευαισθητοποίηση των νέων. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και σε ό,τι αφορά τις πράσινες δεξιότητες. Είναι εντελώς διαφορετική η σημερινή γενιά. Ο γιος μου και η κόρη μου δεν ξέρουν τι είναι το πλαστικό καλαμάκι. Δεν ξέρουν σε τι το χρησιμοποιούμε το πλαστικό καλαμάκι και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιούμε εφόσον τελικά το καταπίνει η χελώνα. Και συνεχίζει να ζει αυτό το πλαστικό καλαμάκι ακόμα και στο βυθό της θάλασσας. Υπάρχει μια μεγάλη ενωσιακή πρωτοβουλία για τον περιβαλλοντικό αλφαβητισμό, αν θέλετε, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες μας για να ξέρουν τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό. Έχουμε δημιουργήσει μία συμμαχία για να προωθήσουμε αυτό που αποκαλούμε Ocean Literacy στην Ευρώπη για την προστασία των ωκεανών σε συνεργασία με μπλε σχολεία που αναπτύσσουν σχετικά σχέδια. Η νέα πράσινη συμφωνία είναι μια έκκληση προς τους πάντες, την κοινωνία, τους συμπολίτες, τους εκπαιδευτικούς, για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να μάθουν ποια είναι τα όρια του πλανήτη μας. Η Κομισιόν τώρα προετοιμάζει μια πρόταση προκειμένου να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την παιδεία, εκπαίδευση για το περιβάλλον και την βιωσιμότητα. Δηλαδή, θα προωθήσουμε μέσω της παιδείας ευαισθητοποίηση και τις κλιματικές αλλαγές. Θα κάνουμε μια ευρεία διαβούλευση τον Απρίλιο με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, πολίτες, ενώσεις, οργανώσεις, σχολεία, ακριβώς για να τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των σχολείων, της δευτεροβάθμιας, αλλά και της ανώτερης εκπαίδευσης και να προτείνουμε βιώσιμα σχέδια. Και με το νέο Erasmus Plus έχουμε θέσει την πράσινη παιδεία στο επίκεντρο. Επίσης, για αυτή την Climate Change Coalition, για αυτόν τον συνασπισμό που έχουμε δημιουργήσει, με αυτόν τον συνασπισμό θα φέρουμε κοντά εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους, μαθητές και τα λοιπά, για να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα σχέδια. Είναι πολύ σημαντική η δέσμευση της Κομισιόν, των κρατών μελών, αλλά και των σχολείων εδώ. Αλλά σε τελική ανάλυση, θα συμφωνήσετε κι εσείς, είναι το παράδειγμα που δίνετε στα παιδιά σας. Όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Έτσι μπορούμε να διαδώσουμε το μήνυμα πιο αποτελεσματικά. Γιατί πρώτα απ' όλα τα παιδιά βλέπουν τη συμπεριφορά των παιδιών. Αυτή έχει σημασία. Έτσι μπορούμε και εμείς να γίνουμε πρέσβεις της Πράσινης Συμφωνίας για τα παιδιά μας που με τη σειρά τους θα διαδώσουν αυτά τα μηνύματα στους συμμαθητές τους. Πολλά μικρά παιδιά, 12, 14, 15 χρονών, πραγματικά με εντυπωσιάζει το πόσα πράγματα ξέρουν για το περιβάλλον και ήδη έχουν αρχίσει να τοποθετούνται εντός των ορίων του πλανήτη. Στη δική μου γενιά δεν μας περνούσε καν από το μυαλό αυτό. Αλλά βέβαια αυτό το οφείλουμε, το να προσέξουμε το οφείλουμε τώρα στα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Επίτροπε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η καινούργια έννοια, ο περιβαλλοντικός αναλφαβητισμός, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα που έθεσε η κυρία Κιλερτζή της ανάγκης για ενημέρωση, γιατί πραγματικά τα περιβαλλοντικά θέματα ακουμπούν πάρα πολύ στη ζωή μας και στην υγεία μας. Και αν θέλετε ένα απτό παράδειγμα, είναι το μικροπλαστικό που βρίσκεται πλέον στα αλλιεύματα, τα οποία φτάνουν στο πιάτο μας. Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο κάποια στιγμή θα έπρεπε να το ανοίξουμε περισσότερο, να ενημερωθούν περισσότερο και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Εμείς θα συνεχίσουμε με την κυρία Κατερίνη Λασκαρίδη. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα Λασκαρίδη, το οποίο έχει να επιδείξει πλούσια δράση στην προστασία των θαλασσών. Είναι παράλληλα όμως και συνιδρύτρια του Blue Cycle. Νομίζω ότι αυτό θα σας αρέσει, γιατί είναι μία από τις πρώτες προσπάθειες, απτές πρωτοβουλίες δηλαδή, της κυκλικής οικονομίας, καθώς τα απόβλητα της θάλασσας, όπως είναι τα παλιά δίκτυα, η Blue Cycle τα παίρνει, τα μετατρέπει σε πρώτη ύλη για να φτιαχτούν νέα προϊόντα. Οπότε της δίνω το λόγο να σας απευθύνει το ερώτημά της. Καλησπέρα, Επίτροπε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, κάθε είδους απόρριμα κατατάσσεται σύμφωνα με τη χρήση του, τη δραστηριότητα από την οποία προέρχεται και το υλικό του. Ωστόσο, δεν υπάρχει αναφορά ή επιπλέον κατηγοριοποίηση σχετικά με τη δυνατότητα ανακύκλωσής του. Γνωρίζουμε επίσης ότι κάποιες φορές η σήμανση που παίρνουν διάφορα προϊόντα δεν αντιπροσωπεύει πάντα την πραγματικότητα. Ενώ, όπως είπαμε, υπάρχουν προϊόντα που ανακυκλώνονται μεν, αλλά αυτό δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, όπως ο πλαστικός αλλιευτικός εξοπλισμός και ναυτιλιακός με τον οποίο ασχολούμαστε. Θα σκεφτόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση την ένταξη μιας νέας κατηγοριοποίησης στον κατάλογο, η οποία θα ενημερώνεται συνεχώς, καθώς εφαρμόζονται νέες τεχνικές για την επιτυχή ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών. Ή και φυσικά την ύπαρξη μιας νέας σήμανσης για τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Thank you very much, for your... Εγώ ευχαριστώ για το πολύ μάλιστα συγκεκριμένο ερώτημα. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την ταξινόμηση των αποβλήτων σε επικίνδυνα ή όχι είναι κάτι που έχει σημαντικές οικονομικές πρακτικές και νομικές συνέπειες και για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων αλλά και για αυτούς που τα διαχειρίζονται. Γιατί τα απόβλητα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Η αποταξινόμηση, η αφαίρεση από μία κατηγορία δηλαδή, δεν συμπίπτει με την ανακύκλωση ή όχι. Επικίνδυνα ή όχι άλλες κατηγορίες είναι θέμα ταξινόμησης. Θέλουμε τα προϊόντα ούτως ή άλλως να ανακυκλώνονται. Παραδείγματα επικίνδυνων αποβλήτων, αν θέλετε, είναι καυστικές ουσίες, οξέα, έλαια, μηχανικά και άλλα. Μέχρι το 2024 η Κομισιόν πρέπει να θέσει στόχους για την χρήση των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και όλων των υπόλοιπων, συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων. Ετοιμάζουμε νομοθεσία, λοιπόν, για να δούμε ποιοι θα ενδιαφερθούν για να υποβάλουν ενδιαφέρον. Ελπίζω να απαντήθηκε το ερώτημα της κυρίας Λασκαρίδη. Θα πάμε τώρα στον κύριο Λευτέρη Αραπάκη. Ο κύριος Λευτέρης Αραπάκης είναι ο ιδρυτής μιας κοινωνικής επιχείρησης, ενός startup για ψαράδες. Επί της ουσίας προσπαθεί να τους εκπαιδεύσει και να τους δείξει τους δρόμους της βιωσιμότητας, τους δρόμους του πώς να ψαρεύεις χωρίς να διακυβεύεται τον μέλλον των θαλασσών, αλλά και πώς θα μπορούσαν οι ψαράδες να έχουν εναλλακτικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας έτσι το εισόδημά τους. Κύριε Αραπάκη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Κύριε Επίτροπε, προέρχομαι από μια οικογένεια ψαράδων. Οι δικοί μου εργάζονται ως αλλοίς εδώ και 5 γενιές. Εγώ δεν ακολούθησα το επάγγελμα, αλλά δημιουργήσαμε την εναλία και μέσω αυτής πλέον συνεργαζόμαστε με 1000 επαγγελματίες αλλοίς στη Μεσόγειο, με τους οποίους συλλέγουμε 5 τόνους πλαστικό από το βυθό της θάλασσας κάθε εβδομάδα, το οποίο σε συνέχεια μετασχηματίζεται σε νέα προϊόντα. Βραβευτήκαμε για αυτή τη δράση κιόλας από τον United Nations Environment Program ως Young Champion of the Earth. Το ερώτημά μου είναι το εξής.
Πολλά από τα πλαστικά που βγάζουμε από τη θάλασσα δεν προέρχονται από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από χώρες όπως είναι η Τουρκία ή η Αίγυπτος. Τι σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει γι' αυτό? Πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε αυτές τις χώρες να χρησιμοποιούν καλύτερα, ειδικά τα πλαστικά τους απορρίμματα? So, very good question. Πολύ καλή ερώτηση. Όταν μιλάμε για τον πλανήτη, μιλάμε για τις θάλασσες και τους ωκεανούς που ενδιαφέρουν τους πάντες. Όρια δεν υπάρχουν γεωγραφικά. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο των ψαράδων ως κομμάτι της λύσης. Που ήδη συμβάλλουν στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης. Και μιλάω για όλη τη Μεσόγειο. Και βεβαίως προσπαθούμε να δώσουμε το παράδειγμα της κυκλικής οικονομίας, πώς να επαναχρησιμοποιούμε τα απόβλητα για να το χρησιμοποιούμε συνεχώς το προϊόν χωρίς να είναι μόνο μία η χρήση του. Συλλέγουμε τα απόβλητα, τα επιστρέφουμε στην ξηρά για να τα επεξεργαστούμε κτλ. Επίσης η Ευρώπη με το παράδειγμα ηγείται των προσπαθειών που κάνει με το Πράσινο Σύμφωνο, το πιο γνωστό ως Green Deal. Αναλάβαμε δεσμεύσεις μέχρι το 2030, μέχρι το 2050 για πλήρη απαλλαγή από τον άνθρακα. Και αυτό απετέλεσε παράδειγμα. Όλο και πιο πολλές χώρες το ασπάζονται και το ακολουθούν. Το ίδιο είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και στο άλλο μέτωπο, τη βιοποικιλότητα δηλαδή, των οποίων οι ωκεανοί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και είμαι ευτυχής που όλο και περισσότερες χώρες ανεβαίνουν στο τρένο αυτό και επιδεικνύουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Θα το δούμε και στο COP15 στην Κίνα. Και βεβαίως εγώ ιδιαίτερα ασχολούμαι με τους μεσογειακούς εταίρους, τις χώρες της μεσογειακής λεκάνης. Όχι μόνο οι οικονομικές τους δραστηριότητες να γίνονται με βιώσιμο τρόπο, αλλά να διατηρούν και τη θάλασσα καθαρή. Επόμενος, Επίτροπε, είναι ο κύριος Γιώργος Χρανιώτης. Ο κύριος Χρανιώτης είναι ηθοποιός, είναι μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF και ο ίδιος είναι περιβαλλοντικά ενεργός, με την έννοια ότι τοποθετείται απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα και είναι εδώ να σας θέσει το ερώτημά του. Κύριε Χρανιώτη. Κύριος Χρανιώτης, παρακαλείτε να ανοίξει το μικρόφωνο του, δεν έχουμε τον ήχο σας. Με συγχωρείτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Επίτροπε. Ένας είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τη θάλασσα, πέρα από την ιδιότητά μου σαν ηθοποιός. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνω σερφ, κάνω SUP, κολυμπάω, έχω μεγαλώσει τη θάλασσα και τη λατρεύω. Αυτό που με έχει πληγώσει περισσότερο από οτιδήποτε σε σχέση με τη θάλασσα και τη Μεσόγειο γενικότερα, είναι το θέμα των εξορίξεων. Το θέμα λοιπόν των εξορίξεων, ύστερα από μια συμφωνία περιβόητη που υπογράφηκε, υπάρχει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει κάποιο σχέδιο για το τερματισμό των εξορίξεων? Ή θα συνεχίσουμε να αντλούμε πετρέλαιο από τη θάλασσά μας και από τη θάλασσα της Μεσογείου, ενώ όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως είναι η ολική ενέργεια, η ενέργεια του κύματος, η βιομάζα κτλ. Επιμένουμε να αντλούμε πετρέλαιο από τη θάλασσα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο να τερματιστεί αυτό το πράγμα, να σταματήσει? Ευχαριστώ. First of all, Georgios, thank you very much for your... Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση, πρώτα απ' όλα. Και εγώ αγαπώ πολύ τη θάλασσα. Και 3-4 από τις διακοπές μου τις έχω ήδη περάσει στην Ελλάδα. Οπότε αυτή την ίδια αγάπη τρέφω και εγώ για τη θάλασσα.
και την καταλαβαίνω. Και τώρα πάμε σε αυτό το πιο δύσκολο ζήτημα, που είναι η εξόρυξη και η άντληση πετρελαίου. Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεσμευτήκαμε να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Και αυτό γρήγορα, για να αποφύγουμε καταστρεπτικές συνέπειες σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Και όπως είπα προηγουμένως, μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχουμε γίνει ουδέτεροι. Και μέχρι το 30 να έχουμε μειώσει τουλάχιστον κατά 59% τις εκπομπές. Και επομένως οι ανανεώσιμες, οι νέες μορφές ενέργειας από τον άνεμο, από τον ήλιο, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και από τις εξορύξεις. Και τώρα υπάρχει η τεχνολογία που μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις ανανεώσιμες. Από τον Νοέμβριο κιόλας είχαμε θέσει συγκεκριμένους στόχους για την παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες offshore ή από άλλες πηγές. Υπάρχει ενδιαφέρον και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετικό ρόλο, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αν θέλετε, εδώ. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, προκειμένου με την κατάλληλη τεχνολογία να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις θάλασσές μας, συνδέοντας τα αιωλικά πάρκα με τους ηλιακούς σωρευτές, προκειμένου να αξιοποιήσουμε όποια πηγή έχουμε. Και μιλάμε για την Μεσόγειο τώρα, έτσι δεν είναι? Προηγουμένως μιλούσαμε για τα απορρίμματα στη θάλασσα. Τώρα μιλάτε για την εξόρυξη. Βλέπετε πόσες πιέσεις δέχεται η Μεσόγειος. Και πολλά μπορούμε να κάνουμε κι εμείς για να τη σώσουμε. Είναι μία προτεραιότητα την οποία θα πρέπει να παρακολουθούμε και ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο στο άμεσο μέλλον. Βρισκόμαστε σε μία φάση ενεργειακής μετάβασης, αυτό είναι σίγουρο, και θα πρέπει σιγά σιγά οι χώρες να αφήσουν πίσω τις παλιές κακές συνήθειες των ορυκτών καυσίμων. Εξάλλου, στόχος είναι μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο 2050. Αυτό ισχύει και για τη χώρα μας, την Ελλάδα, η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες στις ανανεώσιμες πηγές. Θα πάμε στον επόμενο ομιλητή, στον επόμενο πολίτη που θέλει να σας ρωτήσει, η Επίτροπη, είναι ο κύριος Γιώργος Τσούλης, ο οποίος είναι σεφ. Και νομίζω ότι εδώ θα δούμε πώς πρακτικά μπορεί όλα αυτά που τα λέμε στη θεωρία για τη βιωσιμότητα μπορούν να γίνουν πράξη μέσα στην κουζίνα. Κύριε Τσούλη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στον κύριο Επίτροπο και σε όλους τους συνομιλητές μου. Ως ΣΕΦ αλλά και ως καταναλωτής γνωρίζω ότι για να πετύχω το πιο υψηλό επίπεδο σε ποιότητα αλλά και σε γεύση θα πρέπει να επιλέξω ψάρια από την περιοχή που ζω, στην εποχή τους φυσικά και στο μεγαλύτερο μέγεθός του που έχει το κάθε είδος. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές να υιοθετήσουν αυτή την νοοτροπία? Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο θερμό ευχαριστώ που μας καθοδηγείτε σε αυτή την εκστρατεία για τον ωκεανό. Εσείς οι σεφ είστε οι σκαπανείς σε αυτή την εκστρατεία και πολλοί άλλοι έχουν προσχωρήσει.
προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές για τα αλλιευτικά προϊόντα, προκειμένου να τους βοηθήσετε στις επιλογές τους, αλλά και στον τρόπο μαγειρέματος. Δεν είναι πάντα τόσο προφανή όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, Ocean Literacy, σας είπα προηγουμένως, μέσω αυτής της καμπάνιας θέλουμε να διαδώσουμε στοιχεία, πληροφορίες, δεδομένα, να μάθει η κοινωνία τι συμβαίνει, τι γίνεται στους ωκεανούς, να ενστερνιστεί, αν θέλετε, τις ανησυχίες και να αναλάβει κάποιο είδους ευθύνη ο κάθε πολίτης. Εκεί συμμετέχετε κι εσείς με τις συνταγές σας. Είναι δουλειά όλων μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εσείς τι κάνετε? Εσείς περιγράφετε ένα βιώσιμο προϊόν, ντόπιο, εποχιακό. Αυτό είναι πολύ καλό. Και ήδη μια έρευνα που έγινε σε σχέση με το 2018 δείχνει ότι πραγματικά οι Έλληνες πολίτες επιλέγουν πάντα ντόπια προϊόντα. Προτιμούν τα ντόπια. Το έχουν κατανοήσει και το πράττουν. Και το ενωσιακό σχέδιο κυκλικής ανάπτυξης σε αυτό αποσκοπεί. Να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ας πούμε, ένα νέο πρότυπο για αλλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας ορίζει το μέγεθος του ψαριού που θα διατεθεί στην αγορά. Δίδουμε ελάχιστο μέγεθος που θα... Δηλαδή μια ψαλίδα για το μέγεθος των αλλιευμάτων που θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι και αυτό ένα στοιχείο βιωσιμότητας και σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν και άλλα πρότυπα. Έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν ενσυνείδητα κάποιες επιλογές και η Κομισιόν θα υιοθετήσει τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις γραμμές για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να διαδώσουμε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές μας. Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον πως πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη σε μία σειρά από πολιτικές και σίγουρα οι πολίτες της Ευρώπης που ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν εμείς τώρα θα μεταβούμε στον κύριο Μάριο Γιανακού. Είναι αθλητής και θέλει να σας απευθύνει μία ερώτηση η Επίτροπε. Κύριε Γιανακού. Καλησπέρα σας. Παίρνοντας μέρος σε αρκετές αποστολές στην περιοχή της Αρκτικής, καθώς ένα κομμάτι της Αρκτικής βρίσκεται κιόλας στην Ευρώπη, η ερώτησή μου έχει να κάνει με την προστασία και την αναπαραγωγή των πολικών αρκούδων, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας και η κλιματική αλλαγή έχει περάσει πάρα πολύ την έβρεση τροφής και συνεπώς την επιβίωση των πολικών αρκούδων, όπου βρίσκεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο κομμάτι της Ευρώπης, στην αρκτική περιοχή. Thank you very much for your question. And you raise a... Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι πολικές αρκούδες είναι συμβολικό είδος, πολύ κοντά στην καρδιά όλων των Ευρωπαίων. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτού αλλά και άλλων ζωικών ειδών, είναι απαραίτητο το κλίμα να προστατευθεί και η βιοποικιλότητα να ενισχυθεί. Το ένα δεν πάει χωρίς το άλλο. Ως εκ τούτου, η λύση του προβλήματος της βιοποικιλότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του Πράσινου Συμφώνου, του Green
deal. Ιδιαίτερα για την Αρκτική θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένο τρόπο, θα υποβάλουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, ένα σχέδιο δράσης στα τέλη του έτους. Και επαναλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι η διάσταση της βιοποικιλότητας δεν αφορά βεβαίως μόνο την Ένωση. Βασιζόμαστε και στις τρίτες χώρες και στους εταίρους μας και είμαι ευτυχής που η Ευρώπη είναι ο πρέσβης για την Αρκτική, την προστασία της, γιατί είναι σημαντική για όλο τον κόσμο και βεβαίως πρέπει να βρεθούν και τα απαραίτητα χρήματα για την έρευνα για την προστασία της Αρκτικής. Μάλιστα, και μεταφερόμαστε στον κύριο Βασίλη Μπουζά, ο οποίος συνδέεται μαζί μας, αν δεν κάνω λάθος, από το Άμστερνταμ, για μία ερώτηση που θέλει να απευθύνει στον Επίτροπο, η οποία νομίζω ότι είναι τεχνική, αλλά και πολύ χρήσιμο να ακουστεί η απάντησή της. Καλησπέρα σας, κύριε Επίτροπε. Καλησπέρα και σε όλους τους συμμετέχοντες και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω ως συμμετέχον στην ανάπτυξη τεχνικών εφαρμογών για την κυκλική οικονομία είναι ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογή και ανταλλαγή περιβαλλοντικών δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. So, before... Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Στην προηγούμενη μου ζωή, στη Λιθουανία, ήμουν υπουργός αρμόδιος για την οικονομία και την καινοτομία και έλεγα τότε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια με τα δεδομένα, γιατί τα δεδομένα είναι ο νέος χρυσός, ο σύγχρονος χρυσός. Το ίδιο ισχύει και για τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Στην Ευρώπη οι πληροφορίες και τα δεδομένα βεβαίως συλλέγονται και αναλύονται και αυτά τα περιβαλλοντικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, τους πολιτικούς, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που πρέπει να κάνουν τις σωστές επιλογές και να επηρεάσουν με τη θετική έννοια το κοινό και να λανσάρουν στην αγορά νέα προϊόντα. Ανταλλάσσουμε στην Επιτροπή περιβαλλοντικά δεδομένα με διάφορους τρόπους. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα ενιαίο σύστημα. Είναι μια συλλογική πρωτοβουλία με την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος και την EU-NET, το Δίκτυο Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος. Ένα οικοσύστημα λοιπόν προσπαθούμε να φτιάξουμε, ένα σύστημα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα περιβαλλοντικά δεδομένα, να τα συλλέγουμε με καλύτερο τρόπο, να τα ανταλλάσσουμε με καλύτερο τρόπο σε όλη την Ένωση. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες. Είναι το INSPIRE, ας πούμε, για τις νέες περιβαλλοντικές πολιτικές που βασίζονται στη συλλογή δεδομένων για το περιβάλλον από το διάστημα. Ο Κοπέρνικος επίσης αξίζει να σημειωθεί εδώ και πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες μέσω των δημόσιων αρχών, μέσω της σύμβασης του άρχους. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πάντα λέω ότι όσο πιο πολλά δεδομένα έχουμε, όσο πιο πολλά δεδομένα επεξεργαζόμαστε, την καλύτερη συνταγή θα μπορέσουμε να συνταγογραφήσουμε. Και δεν έχει σημασία ο τομέας, είτε είναι αλληλεία, είτε είναι θαλάσσιο περιβάλλον, είτε είναι περιβάλλον γενικά. Οποιαδήποτε περιβαλλοντική μάχη καλούμαστε να δώσουμε βασίζεται στα περιβαλλοντικά δεδομένα. Και βοηθάει βεβαίως και τους επιστήμονες να κάνουν τις καλύτερες επιλογές. Προχωράμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Κουιμτζόγλου. Είναι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Νέων. Είναι η Ευρωβουλή των Εφήβων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κύριε Κουιμτζόγλου, λόγο σε εσάς για να θέσετε το ερώτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ως μια ομάδα νέων Ευρωπαίων φοιτητών και μαθητών, ο προβληματισμός μας είναι ο εξής. Ενώ η πλειονότητα της νεολαίας στρέφεται προς έναν τρόπο ζωής χωρίς χρήση πλαστικών, αυτή η συμπεριφορά δεν έχει τηρηθεί καθολικά στην ελληνική αγορά.
αφήνοντας πολλές φορές τον καταναλωτή χωρίς την επιλογή μη πλαστικών προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως ανακυκλώσιμες συσκευασίες στα σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την νοοτροπία και τη συμπεριφορά και του Έλληνα καταναλωτή, αλλά και της βιομηχανίας, που συνεχίζει και παράγει πλαστικά προϊόντα καθημερινής χρήσης? Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Και σας ευχαριστώ και για ένα άλλο λόγο, για ό,τι ήδη κάνετε ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς, που όπως έλεγα στην προηγούμενη μου απάντηση, είναι εντελώς διαφορετική από τη δικιά μας. Προϊόντα που εμείς, ακόμα και η δικιά μου γενιά, θεωρούσε απολύτως φυσιολογικά, εσείς δεν τα χρησιμοποιείτε και δεν σας αναγκάζει κανείς να το κάνετε, δεν βασίζεστε στην νομοθεσία, αλλά βασίζεστε σε μια άλλη νοοτροπία που έχετε. Είστε η αλλαγή. Και βεβαίως αυτό που λέμε ισχύει για τα πλαστικά, που είναι απαραίτητα στην καθημερινή μας ζωή, και οι συσκευασίες είναι πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί προστατεύουν τα προϊόντα, πρώτα και καλύτερα τα τρόφιμα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις παρενέργειες των πλαστικών που δημιουργούν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο πράσινο σύμφωνο και στα πλαίσια των πρωτοβουλειών της Κομισιόν για τα χημικά και την κυκλική οικονομία, καθιστούμε απόλυτα σαφές ότι οι αλλαγές στην κατανάλωση και τις κοινωνικές πρακτικές είναι κάτι απαραίτητο, που πηγαίνει μαζί με την έρευνα και την τεχνολογική αλλαγή. Θέλουμε να συνδυάσουμε τρία πράγματα. Να μειώσουμε, να επαναχρησιμοποιήσουμε και να ανακυκλώσουμε τα προϊόντα αυτά. Μέχρι το 2025 θέλουμε να το μειώσουμε κατά 20%, μέχρι το 2030 35%. Βεβαίως πρέπει να ακολουθήσει και το κράτος, που πρέπει να δώσει κίνητρα για την ανακύκλωση των πλαστικών, αλλά και τη χρήση άλλων εναλλακτικών υλικών. Τα έχουμε προτείνει όλα αυτά, έχουν συμφωνηθεί και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, τα κονδύλια. Φόρο του πλαστικού το ονομάζουν μερικοί, εγώ δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά ναι, αν δεν μπορεί κανείς να επανακυκλώσει το πλαστικό ή δεν έχει άλλη επιλογή, θα πρέπει να το πληρώσει. Όλες οι πλαστικές συσκευασίες στην αγορά θα πρέπει να είναι είτε επαναχρησιμοποιήσιμες, είτε ανακυκλώσιμες ήδη μέχρι το 2030. Και τέλος, με την οδηγία για την μία και μοναδική χρήση του πλαστικού, έχουμε υποχρεωτικούς στόχους για τα πλαστικά. 25% μείωση μέχρι το 2025 και 30% για όλα τα μπουκάλια μοναδικής χρήσης μέχρι το 2030. Επίτροπε, αντιλαμβάνομαι από την ερώτηση της κυρίας Κοϊμτζόγλου ότι πολλές φορές, ενώ οι καταναλωτικές τάσεις έχουν αλλάξει, η αγορά ή κάποιο κομμάτι της αγοράς δεν είναι ακόμη έτοιμο να προσαρμοστεί ή ίσως αντιστέκεται. Σαφώς εναλλακτικές λύσεις στα περισσότερα προϊόντα υπάρχουν. Πάμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα με την κυρία Χριστίνα Αναγνωστοπούλου. Είναι από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολιτεχνείου. Ασχολούνται πάρα πολύ με την εφαρμοσμένη καινοτομία, πάνω όμως σε ζητήματα βιωσιμότητας. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να συμμετέχω και εγώ σε αυτό τον ανοιχτό διάλογο και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Η δική μου ερώτηση, κύριε Επίτροπε, έχει να κάνει με την ενέργεια και με την χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γίνεται συχνά συζήτηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής αυτών των συστημάτων, τόσο από την ανάπτυξη και την εγκατάσταση και το μετέπειτα παροπλισμό τους, αλλά και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς συχνά σχετίζονται με άλλες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα την χρήση μπαταριών για την αποθήκευση ενέργειας, που έχουν να κάνουν να αντιμετωπίσουν και αυτές τις δικές τους περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ποια είναι λοιπόν η προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε συνολικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον κύκλο ζωής αυτών των συστημάτων να μειώνεται
και να μιλάμε έτσι για βέλτιστη χρήση προς ενίσχυση της πραγματικά πράσινης ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευτυχής που σήμερα ασχολούμαστε με όλες σχεδόν τις γωνίες του θέματος σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε για όλα τα προβλήματα. Η συνεχιζόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε να επιτύχουμε την πράσινη μετάβαση. Ιδιαίτερα αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει μέσω του πακέτου για την καθαρή ενέργεια. Οι ανανεώσιμες στο σύνολό τους συνεισφέρουν πολύ σημαντικά στην βιοποικιλότητα γιατί καταπολεμούν δύο βασικές αιτίες, την κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Και βεβαίως αντικαταστούν και τα ορυκτά καύσιμα. Έχουμε επίγνωση βεβαίως των παρενεργειών υδρο, ας πούμε, ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και μας απασχολεί. Η νέα λοιπόν στρατηγική περιλαμβάνει την δέσμευση να ανακτήσουμε 25.000 χιλιόμετρα ποταμών χωρίς φράγματα μέχρι το 2030. Είναι απερχαιωμένα αυτά τα φράγματα και πρέπει να καταργηθούν. Είναι τεράστιο βεβαίως το πρόβλημα και δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς αν με ρωτάτε, η υδροηλεκτρική ενέργεια θα συνεχίσει να υπάρχει. Συγχρόνως όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πετυχαίνουμε τους στόχους της μετάβασης, ας πούμε, μεγαλύτερες δεξαμενές για τη συλλογή των υδάτων αυτών, συμπερίληψη και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Πρέπει να γίνουν λοιπόν πολλά και σε αυτό το μέτωπο, και στην έρευνα και στην καινοτομία, συστηματικά για όλες τις πτυχές του θέματος, γιατί χρειάζεται επαναπροσανατολισμός όλων των παραγωγικών αυτών μονάδων, πρέπει να βρεθούν τα υλικά και οι εναλλακτικές λύσεις σε αυτές που δημιουργούν προβλήματα. Οι πρακτικές ανακύκλωσης που σχετίζονται με αιωλικές τουρμπίνες είναι κάτι που πρέπει και αυτό να διερευνήσουμε στο εγγύς μέλλον και αποτελεί προτεραιότητά μας όταν μιλάμε για ανανεώσιμες ενέργειες και έρευνα και καινοτομία. Κάτι τέτοιο έχουμε κατά νου. Επίτροπε, ερχόμαστε στο 13ο Έλληνα πολίτη που θα σας απευθύνει live ερώτηση και θα σας ταξιδέψω μέχρι το Νότιο Αιγαίο και τη Χάλκη. Εκεί θα συναντήσουμε το Μιχάλη Κουμπάρο. Είναι 14 ετών, είναι μαθητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θέλει να σας απευθύνει το ερώτημά του. Αν μας ακούει ο Μιχάλης. Ναι, σας ακούω. Κύριε Επίτροπε, σας καλησπαιρίζω από το νησί της Χάλκης, το νησί ειρήνης και φιλίας, όλου του κόσμου. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μου δίνετε την ευκαιρία να θέσω τα ερωτήματά μου στην αρμόδιο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλίας. Αξιότατε κύριε Σιγκεβίτσιους, ο πατέρας μου θυμάται την μεγάλη χαρά που ένιωθε κάθε φορά που ανέβαζε τα δίχτυα του, τα οποία ήταν σχεδόν πάντα γεμάτα με ψάρια κάθε είδους. Έτσι η οικογένειά μας με τα έσοδα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις καθημερινές υποχρεώσεις. Πλέον τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Εγώ σαν νέος δίπλα στον πατέρα μου διαπιστώνω την μεγάλη μείωση των αλλιευμάτων με αποτέλεσμα πολλές φορές τα δίχτυα μας να είναι άδεια, παράλληλα γεμάτα με πλαστικά απορρίμματα. Η σημαντική αυτή μείωση, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι θα οφείλεται σε τρεις σημαντικούς λόγους. Σημαντικός λόγος, η υπεραλία τα τελευταία χρόνια που έχει μειώσει δραματικά τα ψάρια στην περιοχή μας, η εμφάνιση ενός επικίνδυνου ψαριού στην περιοχή μας του Λαγοκέφαλου,
Και τελευταίο και πιο σημαντικό, η μόλυνση των θαλασσών. Τα ερωτήματά μου, κύριε Επίτροπε, προς εσάς είναι τα εξής. Πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η δραματική μόλυνση των θαλασσών μας? Αν υπάρχει σχέδιο να ελεγχθεί η δραματική αύξηση του επικίνδυνου ψαριού στην περιοχή μας? Υπάρχουν προγράμματα στήριξης του αλλιευτικού εισοδημάτος ή απόκτησης συμπληρωματικών εισοδημάτων σε πολύτεκνες οικογένειες και όχι μόνο? Τέλος, θα ήθελα εκ μέρους όλων των αλλιών να σας προσκαλέσουμε να επισκεφτείτε το όμορφο νησί μας. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ, Μιχάλη, για τη συμμετοχή σου και για το γεγονός ότι ανέφερες την προσωπική σου πείρα και τις εμπειρίες με τον πατέρα σου, που είπες, αν κατάλαβα καλά, ότι είναι ψαράς. Και σημειώνω την πρόσκληση, πρόσχε γιατί μπορεί να έρθω. Τώρα, οι κοινότητες των ψαράδων στη Μεσόγειο ήδη αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής με πρακτικό τρόπο. Έχω επίγνωση ότι ιδιαίτερα η Ανατολική Μεσόγειος έχει προβλήματα με νέα είδη τα οποία δηλητηριάζουν τα νερά αλλά και τα υπόλοιπα ψάρια. Όπως το είδος που ανέφερες, το λαγόκεφαλο. Είναι προτεραιότητα για μας. Έχουμε ήδη στην πολιτική αλληλείας θεσπίσει μέτρα διαχείρισης για την Ανατολική Μεσόγειο με ζώνες προστασίας, με πρωτοβουλία της Ένωσης. Η GFCM αναγνωρίζει το γεγονός ότι αυτά τα είδη θα πρέπει να συμπληρωθούν στη μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα προστατευόμενα είδη. Επίσης, τα πλαστικά στη θάλασσα. Το 2019 εγκρίναμε μια πολύ πρωτοπόρα, πιστεύω, νομοθεσία, την οδηγία για την μοναδική χρήση των πλαστικών, που αντιμετωπίζει περισσότερο το πρόβλημα από την πλευρά της ξηράς και όχι της θάλασσας, γιατί από εκεί προέρχεται το μεγαλύτερο κομμάτι της ρύπανσης στη θάλασσα. Η νέα αυτή νομοθεσία θα συνεισφέρει, αν πάνε όλα καλά, σε σημαντική μείωση των θαλασσιών αποβλήτων, γιατί καλύπτει τουλάχιστον 30% όλων των αποβλήτων που φτάνουν στις παραλίες. Επίσης, καταπολεμούμε το φαινόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης με δημόσια μέσα που ενισχύουν τον αλλιευτικό τομέα, τους ψαράδες, μέσω του σχετικού Ταμείου για τη θάλασσα. Επίσης, αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες και εργαλείες για να διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτά τα απόβλητα. Αυτή τη στιγμή φτάνουν στη στεριά. Να τα ανακυκλώνουμε, ας πούμε. Και βεβαίως, οι βιώσιμες αλλιευτικές πρακτικές είναι πολύ βασικό. Μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει καλύτερη εγγύηση για Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Νομίζω ότι όλοι δείχνετε κατανόηση. Η μέρα είναι πολύ περίεργη. Η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα ηλεκτροδότησης και σταθερότητας των συστημάτων. Δώστε μας μερικά δευτερόλεπτα να δούμε πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση, να ακουστεί και η τελευταία απάντηση. Το Επίτροπε, μας ακούτε? Χάσαμε για λίγο τη σύνδεση. Ελπίζω να μας ακούτε τώρα. Να ολοκληρώσετε την απάντησή σας στο Μιχάλη. Νομίζω ότι δεν μας ακούει. Έχουμε πρόβλημα. Δυστυχώς νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει... Μας ακούει ο Επίτροπος? Μας ακούει. Χαίρομαι πολύ που μας ακούτε και πάλι. Είχαμε κάποιο προσωρινό πρόβλημα στη σύνδεση. Παρακαλώ, ολοκληρώστε την απάντησή σας στον Μιχάλη Κουμπάρο.
Έχουμε δυστυχώς έχουμε πρόβλημα με τον ήχο και όχι δικό μας. Ένα βίντεο λίγο λεπτών επανερχόμαστε για να αποκαταστήσουμε τα τεχνικά προβλήματα και ίσως να προλάβουμε να θέσουμε και τα ερωτήματα, τα πολλά ερωτήματα που έχουν έρθει μέσα από τα social media για τον Επίτροπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Παραδόξως, το πρόβλημα δεν ήταν από εμάς. Παρά την κακοκαιρία, τα συστήματά μας λειτουργήσαν καλά. Το πρόβλημα, το τεχνικό πρόβλημα ήρθε από τις Βρυξέλλες. Αναγκαστήκαμε ελάχιστα προώρα να διακόψουμε τη σύνδεση αυτή. Ο Επίτροπος ήταν εξάλλου στην τελευταία του ερώτηση, απαντούσε μάλλον την τελευταία ερώτηση. Είχαμε σκοπό να του θέσουμε και κάποια ερωτήματα από τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν έρθει. Φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί σήμερα. Ωστόσο, απευθυνόμενοι και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε μέσω του διαδικτύου και σε εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ με τόση υπομονή να θέσετε τα ερωτήματά σας προς τον Επίτροπο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω να πήρατε απαντήσεις σε όσα ρωτήσατε. Εγώ χάρηκα που άκουσα τις ερωτήσεις σας, γιατί ήταν τόσο διαφορετικές, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο εύρος πολιτικών και επιλογών. Ως εκ τούτου νομίζω ότι έγινε ένας γόνιμος διάλογος, τον οποίο ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τον επαναλάβουμε και στο μέλλον. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, εκ μέρους του Γραφείου της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Συνεχίστε να παρακολουθείτε τους διαλόγους, γιατί πραγματικά δίνουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα μεγάλα θέματα που μας αφορούν. Ελπίζω σύντομα και πάλι να τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά.